Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη έχεις τις απαντήσεις του TikTok. Το Q&A που γίνεται και τρέχει στο TikTok, μην το χάσεις. Πας κάνεις την ερώτησή σου και φυσικά σε αυτό το βίντεο βλέπεις την απάντησή σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα δύο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο με tips and tricks για iPhone. Κάθε Τετάρτη λοιπόν καθιερώθηκε και θα απαντάμε τις ερωτήσεις που κάνετε στο TikTok. Περιμένω λοιπόν στο TikTok να πάτε εδώ πέρα και εδώ πέρα και να μου κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε. Σε αυτές τις ερωτήσεις, επειδή δυστυχώς το βίντεο δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες ομαδοποιημένα στο TikTok γιατί δεν μου δίνει τη δυνατότητα, σκέφτηκα λοιπόν μετά από poll που έγινε στο TikTok να σας τις απαντάω εδώ πέρα σε βίντεο ομαδοποιημένα και να σας βάζω mention σε βίντεο που θα γίνεται στο TikTok για να γνωρίζετε ότι σας έχω απαντάσει την ερώτηση. Οπότε μην ξεχάσεις να πας να τσεκάρεις το TikTok και να δεις αν είσαι mention γιατί θα δεις την απάντησή σου σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Επίσης, πριν ξεκινήσω το βίντεο, θα ήθελα να ενημερώσω και αυτούς που δεν είναι οι ερωτήσεις τους, αλλά οι ερωτήσεις που κάνετε είναι πολύ στοχευμένες και επειδή δεν μπορεί να γίνει ένα ολόκληρο βίντεο, αξίζει όμως να τις απαντάμε. Οπότε και εσύ, εάν έχεις κάποια απορία και δεν έχεις TikTok να ρωτήσεις, καλό είναι να περιμένεις να δεις αυτό το βίντεο, καθώς οι απαντήσεις που δίνονται είναι πραγματικά χρήσιμες και για σένα, που μπορεί να μην το ήξερες ότι γίνεται κάτι το οποίο θα το πάρεις σαν απάντηση. Οπότε είναι ένα βίντεο για όλους. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε τώρα τις ερωτήσεις σας και να τις απαντήσουμε. Γιατί όταν μιλάω στο τηλέφωνο, κατά τη διάρκεια της κλήσης δεν μπορώ να μπω στο δίκτυο των δεδομένων, ενώ με το Wi-Fi μπορώ κανονικά. Όταν εσύ χρησιμοποιείς τα δεδομένα σου, χρησιμοποιείς τον πάροχο της τηλεφωνίας σου. Όταν παίρνεις τηλέφωνο, επίσης χρησιμοποιείς τον πάροχο της τηλεφωνίας σου. Δεν γίνεται την ώρα που εσύ παίρνεις τηλέφωνο να είσαι συνδεμένος στα δεδομένα ταυτόχρονα, γιατί δεν σ' αφήνει ο πάροχος. Καθώς την ώρα που κάνεις την κλήση, χρησιμοποιείς την κεραία για να πάρεις τηλέφωνο. Είναι το θέμα του παρόχου αυτό. Δυστυχώς δεν γίνεται και εγώ θα το ήθελα, αλλά δεν φταίει η συσκευή σου. Γίνεται σε όλες τις συσκευές, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς δεδομένα την ώρα που παίρνεις τηλέφωνο. Επίσης, την ώρα που παίρνεις τηλέφωνο, δεν χρησιμοποιείς δεδομένα, δεν μπορείς φυσικά να πάρεις τηλέφωνο. Θέλω να μάθω μία εφαρμογή ή αλλιώς να μου πεις έναν τρόπο ώστε να μπορέσω να βάλω κωδικό στις εφαρμογές των φωτογραφιών μου. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος από default στο iPhone, απλά μπορείς. Όταν βάλεις κωδικό στο iPhone και σε οποιαδήποτε εφαρμογή θέλεις, σου γράφει από κάτω μετά το update που έγινε το τελευταίο ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για ένα ακόμα λεπτό. Οπότε και κωδικό να βάλεις, μπορείς οποιοδήποτε πιάσει το κινητό σου να πατήσει ένα ακόμα λεπτό χρήσης εφαρμογής και να τη χρησιμοποιήσει. Οπότε δυστυχώς δεν είναι και τόσο στοχευμένο να σας το δείξω το πώς γίνεται. Γιατί θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Τώρα, υπάρχει τρόπος να κλειδώσεις κάποιες φωτογραφίες σου μέσω των σημειώσεων. Δηλαδή μπορείς να πας στις σημειώσεις, να κλειδώσεις μια σημείωση και να κάνεις upload κάποιες φωτογραφίες εκεί μέσα, οπότε να ανοίγει μόνο με κωδικό. Δεν υπάρχει τρόπος στο iPhone, τουλάχιστον από default, να βάλεις κωδικό. Και όλες όσες είναι locked εφαρμογές, δηλαδή που σου λένε ότι θα σου κλειδώσουν τις εφαρμογές, είναι όχι και τόσο καλές. Δεν είναι μάλλον και τόσο καλές. Δεν σου συνιστώ κάποια, καθώς τις έχω δοκιμάσει και δεν έχω μείνει ευχαριστημένος. Νομίζω δεν είναι και τόσο. Αυτό δεν είναι και τόσο. 12 Pro Max. Αργεί πολύ να κλείσει η οθόνη από το προβληματικό κουμπί. Υπάρχει κάποια λύση? Φαντάζομαι πως εννοείς ότι αν εγώ πατήσω το κουμπί, κάνει κάποια δευτερόλεπτα να κλείσει. Συμβαίνει σε όλο το 12 Pro Max και δεν υπάρχει τρόπος να το φτιάξεις αυτό, καθώς είναι default έτσι. Δηλαδή με το που το πατάς, κάνει κάποια δευτερόλεπτα να κλείσει. Εκτός αν αργεί πολύ περισσότερο από το κανονικό. Δηλαδή κάνει 2 δευτερόλεπτα από την ώρα που το πατάω. 1, 2 και κλείνει. Τώρα, αν κάνει περισσότερο, τότε μάλλον έχει κάποιο θέμα. Αλλά να ξέρεις ότι 2 δευτερόλεπτα κάνει να κλείσει. Είναι από default αυτό, δεν αλλάζει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρεις κάποια δωρεάν εφαρμογή για να μετράει την πίεση? Δυστυχώς εφαρμογή για την πίεση δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να σου μετρήσει μια εφαρμογή. Και αν υπάρχει εφαρμογή την οποία μπορείς να βρεις που σου μετράει την πίεση, δεν θα είναι τόσο σοβαρή, θα μπορούσαμε να πούμε, ή θα σου λέει κάτι αξιόπιστο για να την εμπιστευτείς. Καθώς θέλει να έχεις κάποιο μέτρο, κάποιο όργανο επάνω σου, και το λογικό είναι για να σου παίρνει την πίεση κατευθείαν εσένα και να σου τη δείχνει στο κινητό σου. Αλλά πρέπει να το έχεις επάνω σου και να μπορεί να παίρνει τα στοιχεία σου. Καλησπέρα. Με το 6S Plus είχα αγοράσει χώρο από το iCloud. Πήρα το 11 Pro Max και τώρα μου ήρθε μήνυμα ότι έχει γεμίσει το iCloud. Τι κάνω? Πρώτα απ' όλα και το βασικό που κάνεις είναι να πας να σβήσεις τα εφεδρικά αντίγραφα, καθώς δεν τα χρειάζεσαι. Όσο καιρό έχεις το 6S Plus, ο χώρος γέμιζε με εφεδρικά αντίγραφα. Οπότε θα πας στον χώρο του iCloud,
και θα σβήσεις τα εφεδρικά αντίγραφα που έχουν από το 6S Plus. Μετά θα δεις ότι θα αποδεσμεύσεις αρκετός χώρος. Επίσης, δες τους χώρους του iCloud, τι δεσμεύει περισσότερο χώρο, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς το χώρο. Δηλαδή, οι φωτογραφίες είναι αυτές που έχουν περισσότερο χώρο. Είναι τα εφεδρικά αντίγραφα, είναι κάποια εφαρμογή. Πρέπει να δεις τι δεσμεύει περισσότερο χώρο. Και φυσικά να σβήσεις. Αλλά τα εφεδρικά αντίγραφα συνήθως είναι γύρω στα 10 γίγα περίπου. Οπότε, αν τα σβήσεις, θα αποδεσμευτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του χώρου του iCloud που έχεις. Κάνε ένα βίντεο με τους κωδικούς και τις συντομεύσεις. Πώς μπορούμε να πάμε να δημιουργήσουμε το username και κωδικούς. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Θα το δούμε στο επόμενο και επίσης θα μιλήσουμε και για την κλειδοθήκη του iPhone. Ένα από τα επόμενα βίντεο εδώ πέρα στο YouTube θα είναι κλειδοθήκη του iPhone και το πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα νέο password στην κλειδοθήκη και να σου μπαίνει από αυτόματα. Όταν εσύ πας να πατήσεις να συνδεθείς σε κάποια εφαρμογή ή σε κάποιο site ή σελίδα. Πες γνώμη για dark mode και εξοικονόμηση ενέργειας. Να πω γνώμη για dark mode, δηλαδή το dark mode κυρίως είναι για εσένα το που χρησιμοποιείς πολλές ώρες στο κινητό σου και θέλεις να μην έχει τόσο πολύ φωτεινά στοιχεία η οθόνη. Φυσικά όταν το κινητό σου δεν χρησιμοποιεί πάρα πολλά λευκά, κάνει και εξοικονόμηση ενέργειας στην μπαταρία. Δηλαδή δεν είναι τόσο φωτεινή, γιατί η φωτεινότητα της οθόνης είναι αυτή που τρώει περισσότερο μπαταρία στο κινητό σου. Όσο πιο πολλές ώρες είναι φωτεινή και δουλεύει η οθόνη, τόσο πιο πολύ λειτουργεί το τηλέφωνο. Καθώς η οθόνη είναι η βασική πηγή η οποία τραβάει πόρους από την μπαταρία. Όσες ώρες δουλεύει η οθόνη και όσο πιο πολύ φωτεινή είναι, τόσο πιο πολύ χρησιμοποιεί την μπαταρία. Τι γνώμη έχεις για iPad Air, αξίζει να το πάρει κανένας? iPad Air εν έτη 2020. Δεν το συνιστώ. iPad Air 2 επίσης δεν το συνιστώ. Τώρα αν εννοείς το iPad Air του 2020, ναι το συνιστώ καθώς δεν έχει καμία διαφορά από το iPad Pro. Οι μόνες διαφορές είναι οι κάμερες, τις οποίες αν έχεις iPad δεν χρειάζεσαι τις κάμερες τόσο πολύ και φυσικά κάποιες έξτρα λειτουργίες που έχει το iPad τις οποίες επίσης δεν χρειάζεσαι. Το Apple Pencil δουλεύει κομπλέ, δουλεύει πάρα πολύ ωραία, μπορείς να δουλέψεις πάρα πολλές εφαρμογές επίσης όσες δουλεύουν και στο iPad Pro, αλλά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες για να δικαιολογεί την τιμή να αγοράσεις το iPad Pro. Γνώμη μου είναι αν θα διάλεξε ανάμεσα σε iPad Air 2020 και iPad Pro, να πάρεις iPad Air 2020. Εάν φυσικά εννοείς iPad Air 2020, έτσι. Αν εννοείς iPad απλά, δηλαδή τα προηγούμενα, τα παλιότερα Air και Air 2, δεν τα συνιστώ εν έτη 2020, καθώς είναι πάρα πολύ παλιά και εκτός αυτού φυσικά δεν σηκώνουν και νέα iOS, νέα update. Οπότε αν το πάρεις, θα έχεις εννοείται 12.3 νομίζω, 12.4 έχουν αυτά. Και δεν θα σου κατεβαίνουν οι περισσότερες εφαρμογές και φυσικά το θα αρχίσει να κολλάει μετά από κάποιο καιρό. Θα υπολειτουργεί το σύστημα λόγω του iOS που έχει, που είναι παλιότερο. Δωρεάν εφαρμογή για Apple Watch Faces. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο θα γίνει αυτό. Θέλω να κάνω, απλά ψάχνω πάρα πολύ να βρω 2-3 εφαρμογές τις οποίες να έχουν ωραία Apple Watch Faces. Έχω βρει 2-3, απλά δεν είναι τόσο καλές για να τις δείξουμε. Θέλω να βρω 2-3 καλές για να τις κάνουμε ένα ωραίο βίντεο και όμορφο που θα ανεβάσουμε εδώ πέρα στο YouTube. Να βάλουμε δικό μας ήχο κλήσης στο iPhone 8 Plus. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για να βάλεις το 8 Plus ή να βάλεις το iPhone 6. Είναι η διαδικασία. Έχουμε κάνει 3 βίντεο εδώ πέρα στο YouTube. Μπορείς να πας εδώ πέρα να τα τσεκάρεις. Φυσικά, ένα από τα 3, όποιο και από τα 3 να πας, σου λέει ακριβώς διαδικασία την οποία μπορείς να πας να βάλεις ήχο κλήσης. Καλησπέρα και σε σένα. Υπάρχει τρόπος να βάλω. Υπάρχει τρόπος να βλέπω τις φωτογραφίες από τις συνομιλίες στο Messenger. Πλέον από το update που έγινε στην εφαρμογή του Messenger μπορείς κανονικότατα να τις δεις. Πας δηλαδή στη συνομιλία και τις βλέπεις κανονικά. Τουλάχιστον από το iPhone. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και στο Android, αλλά επειδή υπήρχε ένα θέμα με τα προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπανε, πλέον επιτρέπεται κανονικά. Μπορείς δηλαδή να πας και να τις δεις. Εάν σε περίπτωση δεν σου δουλεύει, πήγαινε να τσεκάρεις να δεις εάν έχει κάποιο update η εφαρμογή. Αν δεν έχει κάποιο update, τότε σβήσεις και ξανακατέβασε την εφαρμογή για να σου δουλέψει κομπλέ. Καλησπέρα. Θέλω να πάρω Apple Watch, αξίζει ή για κάποιον μόνο που έχει αθλητική ζωή? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Το Apple Watch δεν είναι μόνο για τους αθλητές. Εγώ το Apple Watch το πήρα καθώς μπορώ να πληρώνω πλέον. Με το Apple Watch το πήρα γιατί μπορώ να απαντάω μηνύματα. Με το Apple Watch να βλέπω μηνύματα, αν σε περίπτωση οδηγάω, να κοιτάω ή να απαντάω κλήσεις, που εκεί πέρα πραγματικά βολεύει πάρα πολύ. Κυρίως επειδή είμαι οδηγός μηχανής και φοράω κράνος, ειδικά το χειμώνα, πηγαίνω στο βενζινάδικο, μου βάζουν βενζίνη, κάνω double tap. Και μόλις κάνω double tap, ανοίγει η κάρτα μου. Οπότε ακουμπάω την κάρτα στο θερματικό, πληρώνω μέσα από τα γάντια και δεν χρειάζεται καν να βγάλω το κινητό μου, το πορτοφόλι μου ή οτιδήποτε άλλο για να πληρώσω. Επίσης, όταν οδηγάω, σηκώνω τις κλήσεις από εδώ πέρα, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνουν, απαντάω κάποιο μήνυμα και δεν χρειάζεται καν να σηκώσω το κινητό μου. Ή αν έρθει κάποιο μήνυμα ή κάποιο μήνυμα που περιμένω, το κοιτάω από εδώ πέρα και βλέπω αν είναι σημαντικό ή όχι να το απαντήσω. Οπότε, ναι, αν δεν είσαι αθλητής, μπορεί να σου χρειάζεται και το Apple Watch. Καλησπέρα. Πώς μπορώ να συγχρονίσω τη μουσική από το iPhone που έχω στο MacBook? Επίσης, πολύ ωραία ερώτηση. Θέλω να κάνω κάποια στιγμή βίντεο να το δείχνω κιόλας, αλλά μπορείς πολύ εύκολα να φτιάξεις ένα φάκελο μέσα στο MacBook
να βάλεις μέσα τα τραγούδια που θέλεις και όταν θα βάλεις το iPhone να συγχρονίσεις εκείνον το φάκελο με τη μουσική του iPhone. Οπότε όταν τα τραγούδια έχει εκείνος ο φάκελος να συγχρονίζει κατευθείαν με το iPhone σου. Και τα δύο, οι δύο συσκευές με έναν φάκελο να είναι συγχρονισμένες. Εύκολα. Πώς μπορώ να κατεβάσω από το Facebook βίντεο από live που είχα ανεβάσει παλιότερα? Στο κινητό σου πάρα πολύ εύκολα μπορείς με την εφαρμογή του Bolt. Την έχουμε δείξει, είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς. Πας κάνεις copy το link από το Facebook που βρίσκεται το βίντεό σου, πας στην εφαρμογή του Bolt, το κάνεις paste και την κάνεις download εύκολα. Αν θέλεις να τσεκάρεις το βίντεο, μπορείς να το βρεις εδώ πάνω ακριβώς. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο με τις απαντήσεις σας από το TikTok. Αν σου αρέσουν και άλλα δύο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe, φυσικά και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις στο TikTok για να τις απαντήσουμε εδώ πέρα σε βίντεο. Κάθε Τετάρτη θα έχεις καινούργιο βίντεο με απαντήσεις ερωτήσεων. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.